πριν τον αγώνα, εντάξει, πριν γίνουν τα πράγματα, τα λες και τα έχεις έτοιμα όλα. Με το που έρθουν και σου αλλάξουν όλα τα δεδομένα που έχεις στο μυαλό σου, τα αλλάζεις και μαζί σου, τα έλεγα εγώ έτσι, τα έλεγα εγώ αλλιώς. Σου είπα να βάλεις το ηχητικό, το έχεις. Ναι, το ηχητικό δεν το έχω. Απλά ο Ασλαμάς με δικαίωσε πριν λίγο. Πριν 10 λεπτά πόσο μίλησε και σου λέει τι ραπτό που λέει. Πάντα αυτό που λες, πάντα μα πάντα. Όχι, δεν είναι. Κάτσε, παλικάρι, επανάθα. Ξέρετε τι είπα εγώ. Καταρχάς, θυμόμουν λάθος, δεν το είπα αυτό ο Κώστας. Ναι, ναι, το είπα. Ο ρεπόρτερ που πάω τον Τζόρνταν. Πάλι αυτό. Απλά υπάρχει μια νοοτροπία, ρε παιδί μου, ειδικά στην Ελλάδα. Λέω κάτι εγώ. Λέω κάτι εγώ. Αν δικαιωθώ, βγαίνω και λέω, είδα που σας το έλεγα εγώ. Αν δεν δικαιωθώ, λουφάζω και το αφήνω να περάσει έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δικαιώθηκα μέσα στο Ασλαμά, παρόλο που έδωσε λάθος πληροφορία για τη μαλακία, όπως είπε, συγγνώμη για τη λέξη. Και δεν ήταν τελευταίο. Ραπτόπουλε, πέρα ο προπονητής, είσαι και γιατρός που θα μου βγάλει στο ΜΑΚ και τον, θα μου βγάλει στο ΜΑΚ και τον, και τον πρίγκιο πιτραματίες, ακόμα δεν πήγανε. Άλλο είπα πάλι. Έλα. Νομίζω ότι στη σχέση σου με τις γυναίκες θα έχεις πρόβλημα με την επικοινωνία. Σίγουρα, σίγουρα. 100%. Σίγουρα. Στο λέω εγώ που είμαι έμπειρος. Πρόσεξε να δεις. Μπορεί να είσαι φούκλος, μπορεί να είσαι μπεδαράς, μπορεί να είσαι ό,τι είσαι. Έχεις θέμα με την επικοινωνία. Άλλο είπα εγώ. Εγώ είπα άλλο. Κάτσε να στο ξαναπώ να το καταλάβω. Κάποιος να σου την πει Ραπτόπουλε, αμέσως να την πετάξει τη βλακεία σου κι εσύ. Εγώ μαζί σου είμαι Ραπτόπουλε. Μη βρεθεί κάποιος να σου την πει, αμέσως κλείσε με κιόλας. Κλείσε με. Κλείσε με τώρα που θα κλείσουμε. Απλά σου λέω άλλο πράγμα. Πρέπει να είσαι μεγάλος. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτον, δεύτερον, ο μπαμπάς σου κέρναγε στο καφενείο όταν γεννήθηκες, ενώ θα έπρεπε να σε τραβήξει. Να αυτοικανοποιηθεί και να σε πετάξει στην τουαλέτα. Όπως έπρεπε να πάρει ο Ανδρέας Παπανδρέου το γιο του και πολλοί άλλοι πατεράδες. Άλλο λέω εγώ τώρα. Σου είπα, βρε ανόητε άνδρα, αντιεπικοινωνιακέ, που αποκλείεται η κόρη μου να φέρει τέτοιο βλάκα γαμπρό στο σπίτι μετά από 5 χρόνια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βλάξ. Είπα ότι είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση ο Μακ και ο Πρίγιοβιτς σήμερα. Δεν υπάρχει χειρότερη φάση αγωνιστικά για αυτούς. Το χειρότερο να πάθουν ή να τραυματιστούν. Αλλά φαίνεται ότι εσύ, ή δεν έχεις εξπερματώσει. Δεν έχεις εξφερματώσει. Εξφερματίσει. Ναι, ή έχεις πολύ εξφερματώσει. Δεν βρήκες τη μέση οδό. Βρες τη μέση οδό. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Θέλω να σου φέρει η κόρη σου γαμπρό αυτόν. Να πει γεια σου, είμαι Παναθηναϊκός από την Καλαμαριά. Να σηκωθεί ρε φίλε.